Το θέμα η θεραπευτική των παθών και με επίκεντρο τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι η κύρια, θα λέγαμε, προϋπόθεση της θεραπείας μας. Είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Όταν βλέπουμε τα πάθη να ενεργούν μέσα μας, πρέπει να καταφεύγουμε στον Χριστό μας, έλεγε η μακαριστή γερότησα Μακρίνα Βασοπούλου. Όταν βλέπουμε ότι μας πολεμάει ένα πάθος, αμέσως να παρακαλούμε και να εκετεύουμε τον Κύριο και να λέμε «Χριστέ μου, βοήθησέ με, ενίσχυσέ με, με πολεμάει αυτό το πάθος. Έως πότε θα σε πικραίνω με την παρακοή μου, με αυτό το επίμονο πάθος, με αυτόν τον σκοτασμό που έχω μέσα μου, βοήθησέ με». Όταν ο Κύριος δει αυτόν τον πόνο και τα δάκρυά μας, θα μας βοηθήσει. Έτσι, αυτό το βάζουμε ως αρχή της απόψινής μας ομιλίας, γιατί παίζει κέριο ρόλο στη θεραπεία μας από τον Κύριο Ιησού Χριστό η εξήτηση της θεραπείας δια της προσευχής. Ο Χριστός μας είναι το θεμέλιο, είναι το α, είναι και το ω, είναι και το τέλος, είναι και ο σκοπός. Είναι το πάνω, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Είναι το θεμέλιο της ύπαρξής μας, η ρίζα μας και είναι και ο σκοπός, το τέλος, εκεί που πρέπει να φτάσουμε, να ενωθούμε μαζί Του. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός μας περιμένει και μόλις εμείς το ανοίξουμε μια χαραμάδα στην καρδιά μας, μπαίνει αμέσως μέσα μας και τότε τα έχουμε όλα. Είναι σαν τον ήλιο, παιδί μου, που όταν τραβήξεις λίγο την κουρτίνα στο παράθυρο, μπαίνει αμέσως το φως και οι ακτίνες του μέσα στο δωμάτιο και ζεσθενόμαστε. Έτσι, ο Χριστός μας δεν είναι, όπως λένε οι δυτικοί, ένας Θεός τιμωρός, εκδικητικός, ένας Θεός αστυνομικός που μας περιμένει στη γωνία να μας κατακεραυνώσει, αλλά είναι Θεός αγάπης, φιλανθρωπίας, είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας και έτσι, λέει ο Άγιος Πορφύριος, πρέπει να τον αισθανόμαστε, τον Χριστό, να τον αισθανόμαστε φίλο μας. Είναι φίλος μας, λέγει. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εμείς φίλοι μου εστέ», σαν φίλο να τον ετενίζουμε και να τον πλησιάζουμε. Πέφτουμε, αμαρτάνουμε, με οικειότητα, αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουμε κοντά Του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίνει η αίσθηση του φίλου. Να Του πούμε «Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο που λέει ο Άγιος Πορφύριος. Έτσι, γιατί πολλοί νομίζουν ότι άμα αμαρτήσουν, πλέον ο Χριστός τους μισεί, τους αποστρέφεται, δεν θέλει να τους δει στα μάτια Του, δεν πρόκειται πλέον να τους βοηθήσει, θα τους τιμωρήσει, θα τους κατακεραυνώσει. Όχι, ο Χριστός δεν είναι έτσι. Ο Χριστός πάντα μας αγαπάει, ακόμα και όταν αμαρτάνουμε. Και περιμένει πάντα την επιστροφή μας με πάρα πολύ αγάπη. Γι' αυτό και βλέπουμε οι συνέπειες της αμαρτίας δεν έρχονται αμέσως, αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, εάν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει, κατά παραχώρηση Θεού, έτσι έρχονται οι συνέπειες της αμαρτίας και αισθάνεται ο άνθρωπος έναν πόνο, μια, θα λέγαμε, δυσκολία, που και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της παιδαγωγίας της αγάπης του Θεού. Βεβαίως, εκείνος που μας ταλαιπωρεί δεν είναι ο Χριστός πάλι, είναι ο διάβολος, ο οποίος κατά παραχώρηση Θεού λειτουργεί εναντίον μας, επειδή ακριβώς εμείς με την αμαρτία που κάναμε και δεν μετανοήσαμε, του δώσαμε δικαίωμα να παρέμβει στη ζωή μας. Και ο διάβολος, επειδή είναι ανθρωποκτόνος, πάντοτε ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, αλλά μέσα στα όρια που θα το βάλει ο Χριστός μας. Έτσι λοιπόν, και όταν αμαρτάνουμε, να μην νομίζουμε ότι χωριζόμαστε από τον Χριστό, ότι ο Χριστός μάλλον φεύγει από μας. Εμείς φεύγουμε, αλλά με τη μετάνοια μπορούμε να ξαναγυρίσουμε.
και δεν πρέπει να αφήνουμε την αμαρτία να παραμένει, αλλά να την εξαλείφουμε με τη μετάνοια. Οπότε να αποκαθιστούμε την σχέση μας με τον Χριστό, να επιτυχάνουμε πάλι την ένωσή μας, την κοινωνία μας με τον Χριστό. Αυτή είναι η μεγάλη δωρεά του Χριστού μας, που μας δόθηκε με το πολυτρωτικό του έργο. Μας έβαλε στην Εκκλησία του, στον χώρο δηλαδή της σωτηρίας, και διά της μετανοίας μας δίνει τη δυνατότητα να αποκαθιστούμε τα λάθη μας, να εξαλείφουμε τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας και να αποκαθιστούμε την κοινωνία μας μαζί του. Όταν πιστεύουμε, λέει ο Άγιος Πορφύριος, πως μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Και πρέπει να το πιστεύουμε, γιατί ο Χριστός είναι αγάπη, ο ίδιος μας το είπε, ο Θεός αγάπη εστί, και ποτέ δεν χωρίζεται. Τι σε μας χωρίσει, λέει ο Απόστολος Παύλος, από τις αγάπης του Χριστού. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει. Ούτε ακόμα και αυτή η αμαρτία, εφόσον με τη χάρη του Θεού και με τη μετάνοια την εξαλείφουμε. Εάν βέβαια η αμαρτία δεν εξαλειφθεί, τότε λειτουργεί ως ένα τείχος, ένα μονωτικό, που εμποδίζει τη χάρη του Θεού να φτάσει μέχρι σε εμάς. Είναι σαν κάποιο άνθρωπο που μπαίνει μέσα σε ένα σκοτεινό υγρό σπήλαιο και λέγει «γιατί ξεπαλιάζω, γιατί δεν έχω ήλιο». Ο ίδιος φταίει που μπήκε μέσα στο σπήλαιο. Αν βγει από τη σπηλιά, θα αισθανθεί το ζωογόνο ήλιο. Έτσι και ο άνθρωπος που αμαρτάνει, ο ίδιος χτίζει ένα τείχος, μπαίνει σε ένα σπήλαιο σκοτεινό και έτσι δεν αισθάνεται τον Θεό και την ζωή που χαρίζει ο Χριστός σε όλη την κτήση. Όταν λοιπόν πιστεύουμε πως μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του. Και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη του Χριστού μας. Ο Χριστός μας αγαπάει τόσο, θα λέγαμε, τρελά εντός εισαγωγικών, που έφτασε να πεθάνει για μας. Κανένας από τους ανθρώπους δεν έχει πεθάνει για μας. Και αυτοί οι γονείς μας που μας αγαπάνε, δεν έχουν πεθάνει για μας. Γι' αυτό οφείλουμε την πρώτη μας αγάπη να τη δώσουμε στον Χριστό μας. Όταν εμείς βρίσκουμε κάποιον θησαυρό, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ή ό,τι άλλο, δεν θέλουμε να το λέμε πουθενά. Ο χριστιανός όμως, όταν βρει τον Χριστό, όταν γνωρίσει τον Χριστό, όταν ο Χριστός εγκύψει μέσα στην ψυχούλα του και τον αισθανθεί, θέλει να φωνάζει και να το λέει παντού. Θέλει να λέει για τον Χριστό τι είναι ο Χριστός. Αγαπήσατε τον Χριστό και μηδέν προτιμήστε τις αγάπης αυτού. Ο Χριστός είναι το παν, είναι η πηγή της ζωής. Όλα στον Χριστό υπάρχουν τα ωραία. Αν αφήσουμε τον Χριστό να κατοικήσει σε ολόκληρη την ψυχή μας, τότε φεύγει η αμαρτία, φεύγει η στενοχώρια, φεύγει η αρρώστια και πετάμε τα φάρμακα. Έτσι, ένας άνθρωπος που έχει βρει τον Χριστό, έχει βρει τη χαρά. Γι' αυτό μας λένε οι Άγιοι ότι δείγμα του ότι κάποιος άνθρωπος είναι καλά, πνευματικά, είναι το ότι έχει χαρά. Δεν μπορεί να είσαι καλά πνευματικά και να έχεις κατήφια, να έχεις κατάθλιψη, να έχεις στενοχώρια, να έχεις άγχος, να έχεις αγωνίες. Ο Χριστός είναι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Και φεύγουν όλες οι αρρώστιες και οι ψυχικές και οι σωματικές. Εφόσον σχετιζόμαστε με τον Χριστό μας αληθινά, ενωνόμαστε με τον Χριστό μας. Γιατί ο Χριστός, όταν αφήσουμε τον Χριστό να κατοικήσει σε ολόκληρη την ψυχή μας, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός θα είναι αυτός που θα καθοδηγεί το πνεύμα μας, τα χέρια μας, τις σκέψεις μας και όλη την ύπαρξή μας. Και δεν θα μπορούμε να κάνουμε το κακό, την αμαρτία, τα οποία οψόνια της αμαρτίας είναι η αρρώστια, είναι η φθορά, είναι ο θάνατος και ο ψυχικός και ο σωματικός. Ο Ιησούς θα πρέπει να είναι
το κέντρο της ύπαρξής μας, να είναι το κέντρο των σκέψεών μας, των επιθυμιών μας. Ο Ιησούς λέει, ο Άγιος Νικόδημος, ας είναι το γλυκό μελέτημα της καρδιάς σου. Ο Ιησούς ας είναι το εντρίφημα της γλώσσας σου. Ο Ιησούς ας είναι η αναπνοή σου και ποτέ να μην χορταίνεις επικαλούμενος τον Ιησού. Διότι από αυτή την συνεχή και γλυκύτατη μνήμη του Ιησού θα φυτευτούν και θα αυξηθούν και θα γίνουν μεγάλα δέντρα στην καρδιά σου οι τρεις μεγάλες εκείνες αρετές. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και από αυτές τις αρετές φανερώνεται η πνευματική υγεία στον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος υγιής πνευματικά φαίνεται από την πίστη που έχει στο Θεό, την ελπίδα και την αγάπη που έχει στο Θεό και στους ανθρώπους, τα παιδιά του Θεού. Όταν είναι κανείς άδειος από τον Χριστό, λέει ο Όσιος Πορφύριος, τότε έρχονται χίλια δυο άλλα και τον γεμίζουν, αλλά τον γεμίζουν όχι με καλό, δεν είναι καλό το περιεχόμενο. Δεν είναι καλό αυτό το γέμισμα, είναι κακό. Έρχονται τα πάθη. Τι είναι αυτά που τον γεμίζουν? Ζήλιες, μίση, ανία, βαρεμάρα δηλαδή, μελαγχολία, αντίδραση, κοσμικό φρόνημα, κοσμικές χαρές. Και προσπαθεί ο άνθρωπος να γεμίσει υπαρξιακά με αυτά, νιώθει ένα πρόσκαιρο έτσι, ψευτογέμισμα, αλλά πολύ γρήγορα διαπιστώνει το τεράστιο υπαρξιακό κενό. Προσπαθήστε να γεμίσετε την ψυχή σας με τον Χριστό, λέει ο Όσιος Πορφύριος, για να μην την έχετε άδεια. Γιατί η ψυχή δεν γεμίζει με τίποτε άλλο παρά μόνο με τον Χριστό. Αν θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό, λέει και ο Άγιος Ισαΐας ο Αναχωρητής, διαβάζουμε, όπως γνωρίζετε από το βιβλίο Συλλογή Πατερικών έτσι και αγιογραφικών χωρίων, κατά θέματα, που λέγεται «Φως στα φώτα». Αν θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό, λέει ο Άγιος Ισαΐας Αναχωρητής, πρέπει να κρεμάσεις μαζί του, πάνω στο σταυρό, τον παλαιό εαυτό σου. Εφόσον διώξεις πρώτα από κοντά σου εκείνους που σε κατεβάζουν από τον σταυρό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν συνεχίσεις να συναναστρέφεσαι με τους παλιούς σου φίλους, τους κοσμικούς, που δεν έχουν μετανοήσει, αυτοί δεν θα σε αφήσουν να ανέβεις τον σταυρό. Και αν καταφέρεις να ανέβεις, θα σε κατεβάσουν. Δεν θα μπορέσεις δηλαδή να ολοκληρώσεις τη μετάνοιά σου και να νεκρώσεις τον παλαιό άνθρωπο με τα πάθη του. Αργά ή γρήγορα θα ξαναγυρίσεις στον παλαιό κακό εαυτό σου. Πρέπει λοιπόν να διώξεις από κοντά σου εκείνους που σε κατεβάζουν από το σταυρό, από κάθε ένα δηλαδή που ζει αμετανόητα, που ζει κοσμικά, και να ετοιμαστείς για να υπομένεις ταπεινώσεις και να αναπαύεις τις καρδιές εκείνων που σε στενοχωρούν. Να είσαι έτοιμος για κάθε είδους ταλαιπωρία προς χάρη του Χριστού, από τα όργανα του διαβόλου, έτσι από τους κοσμικούς ανθρώπους, και αφετέρου να είσαι έτοιμος να δίνεις συγχώρηση σε κάθε έναν που σε στενοχωρεί. Χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει πνευματική θεραπεία. Χωρίς τον Χριστό δεν είναι δυνατόν έτσι να έχουμε πνευματική υγεία. Ο άνθρωπος χωρίς Χριστό, έλεγε ο μακαριστός Δημήτριος Παναγόπουλος, είναι αγριάνθρωπος και συνεπώς ακατάλληλος για τον Παράδεισο. Ο άνθρωπος, εάν δεν γνωρίσει και δεν πιστέψει στον Χριστό, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί, έλεγε πάλι ο μακαριστός Δημήτριος Παναγόπουλος. Και ας είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης του κόσμου. Και ας είναι ο πιο επιτυχημένος άνθρωπος στον κόσμο. Μάταια έζησε. Δεν κρατάει ο Χριστός τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος κρατιέται από τον Χριστό, έλεγε πάλι. Ο Χριστός είναι μια χειρολαβή από την οποία κρατιέται ο άνθρωπος για να μην τσακιστεί.
θα τολμούσαμε να πούμε ότι και ο Χριστός μας κρατάει, αλλά δεν μας καταπιέζει, δεν μας δεσμεύει και δεν μας κρατάει αναγκαστικά. Είμαστε ελεύθεροι ανά πάσα στιγμή να του φύγουμε. Αυτό να παρακαλάμε τον Χριστό μας, Χριστέ μου κράτα με γερά να μη σου φύγω. Οι άνθρωποι, επειδή δεν αντλούν δύναμη από τον Χριστό, έλεγε πάλι ο μακαριστός Δημήτρης Παναγόπουλος, αλλά αντλούν δύναμη από τον εαυτό τους, εξαντλούνται. Έτσι και βλέπετε, προσπαθούν οι άνθρωποι να θεραπευτούν από μόνοι τους και μιλάνε για αυτοθεραπεία, για αυτοεξέλιξη, για αυτοπραγμάτωση, για αυτοσωτηρία, όλα αυτά τα οποία είναι πολύ γνωστοί όροι και σχετίζονται με τις ανατολικές θρησκείες, με όλη αυτή την αυτονομημένη κουλτούρα, θα λέγαμε, την αυτονομημένη επιστήμη, παύλα θρησκεία, παύλα θεραπεία, που προσπαθεί ο άνθρωπος από μόνος του, δηλαδή, να θεραπευτεί. Πράγμα το οποίο είναι μάταιο. Και επειδή προσπαθεί να αντλήσει δύναμη από τον εαυτό του, εξαντλείται. Βλέπετε και οι άνθρωποι του κόσμου και οι πολιτικοί μας λένε να πιστέψουμε στον εαυτό μας για να γλιτώσουμε από την κρίση κλπ. Είναι μάταιο αυτό. Ποια δύναμη έχει ο εαυτός μας? Τι μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας? Ο Χριστός μας το είπε ξεκάθαρα. Τίποτε. Χωρίς εμού ουδήναστε πίν ουδέν. Ο Χριστός είναι το παν και αν θέλουμε να έχουμε δύναμη, από τον Χριστό θα την αντλήσουμε. Άλλωστε, αυτός που έχει ελπίδα στον εαυτό του και πεποίθηση στον εαυτό του, όπως λέγει ο Άγιος Προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, γίνεται καταραμένος. Επικατάρατος πάσου ελπίζων επάνθρωπων και στηρίζει βραχίων αυτού και στηρίζεται στα μπράτσα του. Εκείνος που είναι μακάριος είναι αυτός που έχει την πεποίθησή του στον Χριστό. Και ανάλογα με το πώς θα τοποθετηθεί ο άνθρωπος απέναντι στον Χριστό, ανάλογα με τη διάθεση που θα έχει απέναντι στον Χριστό και την προαίρεση, είτε θα προαχθεί είτε θα σκληρινθεί. Έλεγε πάλι ο μακάριος Δημήτριος Παναγόπουλος, ο Χριστός είναι ένα καμινέτο με φωτιά. Βάζεις πάνω από το καμινέτο ένα κερί και λιώνει. Και βάζεις ένα αυγό και γίνεται πέτρα. Ο καλοπροαίρετος άνθρωπος αλλοιώνεται δίπλα στον Χριστό, ενώ ο κακοπροαίρετος γίνεται πιο σκληρός. Έτσι, το ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει ο κάθε άνθρωπος που έρχεται στην ύπαρξη, που έρχεται στη γη, είναι αυτό. Θέλω να είμαι με τον Χριστό ή δεν θέλω? Και ανάλογα θα έχει και την αλλίωση. Αν δεχτεί να είναι με τον Χριστό, θα έχει την καλή αλλίωση. Αν απορρίψει τον Χριστό, θα έχει την κακή αλλίωση, την σκλήρυνση, την παγίωση στο κακό, στην αμαρτία και βεβαίως μετά τον αιώνιο θάνατο. Ας συνεχίσουμε τώρα με τη χάρη του Θεού και από το βιβλίο του καθηγητού Ζαν-Κλοντ Λαρσέ για να ολοκληρώσουμε συν Θεό σήμερα αυτό το κεφάλαιο, ο Χριστός Ιατρός. Το πολυτρωτικό έργο του Χριστού, αυτό που έκανε δηλαδή ο Χριστός μας, δεν είναι δημιουργία, λέει ο καθηγητής, αλλά αναδημιουργία. Έτσι, δημιουργία έγινε στην αρχή, έτσι που μας την περιγράφει στη Γένεση ο Άγιος ο Προφήτης Μωυσής. Με το Χριστό μας τώρα που ενανθρωπίζει, γίνεται η αναδημιουργία, η ανακαίνιση της ανθρώπινης φύσεως, η ανόρθωση του αρχαίγονου Αδάμ κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όλες οι ασθένειες του ανθρώπου δια του Χριστού φθήνουν και εξαφανίζονται δια του απολυτρωτικού έργου του Χριστού, δηλαδή δια της συνανθρωπίσεως, δια της σταυρώσεως, της ταφής, της αναστάσεως και της αναλήψεως του Χριστού μας. Η ύπαρξη του ανθρώπου αποκτά στο σύνολό της πλήρη ευεξία και υγεία. Εφόσον εννοείται ο άνθρωπος, προσωπικά πλέον ο κάθε άνθρωπος δεχθεί τον Χριστό ως σωτήρα, ως θεραπευτή, ως ιατρό του.
Η φύση του ανθρώπου με την ένωσή της προς τη Θεία Φύση στο πρόσωπο του Θανόντος και Αναστάντος Χριστού ανορθώνεται και αποκαθίσταται. Εν Χριστώ ο άνθρωπος ξαναγίνεται φυσιολογικός. Ξαναβρίσκει τις δυνάμεις του στην πρώτη κατάστασή τους. Σύμφωνες προς τη φύση του, δηλαδή προσανατολισμένες προς τον Θεό. Τα πάθη είναι ακριβώς ο κακός προσανατολισμός, ο λανθασμένος προσανατολισμός των δυνάμεων που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Η αποκατάσταση και ο σωστός πλέον επαναπροσανατολισμός επιτυχάνεται δια του Χριστού. Και έτσι κόβονται τα πάθη και ο άνθρωπος πλέον λειτουργεί φυσιολογικά. Εν Χριστώ, λοιπόν, με τον Χριστό, ο άνθρωπος γίνεται ξανά άνθρωπος, φυσιολογικός άνθρωπος. Ξαναβρίσκει τις δυνάμεις του, τις οποίες του έδωσε ο Χριστός και τις βρίσκει πλέον τώρα προσανατολισμένες σωστά προς τον Θεό. Λέγει σχετικά με τον Χριστό ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης. Αυτήν την ουσία ημών έλαβε την απαρχήν αυτού του φυράματος ημών και γίνεται νέος Αδάμ, κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτόν. Ανανεεί γάρ το καταφύσιν και σώας πάλιν ποιεί τα συστήσεις ως εξ αρχής εγένοντο. Γίνεται η ανακαίνιση της ανθρώπινης φύσεως με την πρόσληψη του ανθρωπίνου φυράματος, της ανθρωπίνης φύσεως, στο Χριστό μας και πλέον ανακαινίζεται η φύση και οι αισθήσεις μας λειτουργούν πλέον σωστά και ο όλος άνθρωπος διασώζεται. Πολλοί πατέρες υπογραμμίζουν πάλι ότι ο Σωτήρας με τη σάρκωσή του επανέφερε τη φύση εις αυτή και της έδωσε έτσι και πάλι την υγεία της αρχαίγονης κατάστασής της, την οποία βίωνε ο Αδάμ στον Παράδεισο. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Εκ του καταφύσιν γάρ εις το παραφύσιν δια της παραβάσεως ηλάσαμε». Περάσαμε εξαιτίας της παρακοής των πρωτοπλάστων από το καταφύσιν στο παραφύσιν. «Ο δε Κύριος εκ του παραφύσιν εις το καταφύσιν ημάς επανήγαγε». Ο νέος Αδάμ, ο Χριστός μας, μας επανέφερε από το παραφύσι στο καταφύσι. Και ο Αβάς της Αΐας λέγει, ο λόγος σάρξ γενόμενος, το τέστην τέλειος άνθρωπος, εν πάση της καθημάς εγένετο κατά πάντα χωρίς αμαρτίας. Έως μεταλλάξει την παραφύσιν εις την καταφύσιν, δια του Αγίου αυτού σώματος. Και επίησα στο έλεος μετά του ανθρώπου, επέστρεψεν αυτόν πάλιν εις τον Παράδεισον. Ταυτόχρονα όμως ο Αναστάς Χριστός ολοκληρώνει την εναυτό ανόρθωση και πλήρη ανακαίνιση της ανθρωπότητος, δηλαδή τη θέωσή της. Αφού τελείωσε, ολοκλήρωσε δηλαδή, την κένωσή του μέχρι του κατωτάτου σημείου της, αυτό του θανάτου και της καθόδου στον Άδη, κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης μέχρι τον Άδη, ο Χριστός μας. Ανυψώνει εν αυτό τη θεραπευθήσα και απελευθερωμένη από όλες τις κακίες ανθρώπινη φύση, η οποία αποκτά με την Ανάστασή του την αιώνια ζωή. Με την ανάληψή του αναβιβάζει τη θεωμένη ανθρωπότητα μέχρι τον Πατέρα και την καθίζει στα δεξιά του. Έτσι, το έργο του Χριστού μας, η κάθοδός του στον Άδη, η Ανάστασή του και η ανάληψή του θεώνει την ανθρώπινη φύση και την ανεβάζει στα δεξιά του Πατρός. Η σωτηρία που ο Χριστός επιτέλεσε επεκτείνεται σε όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών. Άπαξ επί συντελεία των αιώνων, εις αθέτησιν αμαρτίας, δια της θυσίας αυτού πεφανέρωται. Δια του ιδίου αίματος, εισήθεν εφάπαξ εις τα Άγια, αιωνία λύτρωσιν ευράμενος, λέει ο Απόστολος στην προς Εβραίους. Υγειασμένη εσμέ, δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού, εφάπαξ. Έτσι, η ανθρώπινη φύση
σώζεται δια του αποϊτρωτικού έργου του Χριστού. Όπως ο Αδάμ προξένησε την ασθένεια της καθόλου ανθρώπινης φύσης, έτσι και ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, θεράπευσε, έσωσε και θέωσε την καθόλου ανθρώπινη φύση για πάντα. Αλλά εναπόκειται τώρα στον καθένα μας να προσλάβει προσωπικά αυτή τη σωτηρία, αυτή τη θεραπεία. Γενικώς σε όλη την ανθρώπινη φύση, την καθόλου ανθρώπινη φύση, όπως μας λέει ο καθηγητής και μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο Χριστός μας έδωσε την σωτηρία. Αλλά πρέπει προσωπικά ο καθένας να μετάσχει, να μεθέξει αυτή τη σωτηρία. Η θεραπευτική δράση του Χριστού δεν εφαρμόζεται μόνο στην φύση, την οποία ανακεφαλαιώνει τον εαυτό του, εφαρμόζεται και σε κάθε πρόσωπο που στρέφεται προς Αυτόν. Γιατί η σωτηρία δεν γίνεται αναγκαστικά σε όλους τους ανθρώπους, προσφέρεται ως δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους, αλλά περιμένει ο Χριστός μας την προσωπική συγκατάθεση, το προσωπικό ναι του κάθε ανθρώπου που θα επιτρέψει στον Χριστό μας να τον θεραπεύσει προσωπικά. Κάθε πρόσωπο που στρέφεται στον Χριστό θεραπεύεται. Ο του Θεού Υιός ζών και ενεργείς ον, καθημέραν εργάζεται και ενεργεί την πάντων σωτηρία. Σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Υιός του Θεού, ο ζών και ενεργείς, καθημερινά εργάζεται και ενεργεί τη σωτηρία όλων. Πραγματώνει μάλιστα τη σωτηρία, καθιστώντας τον καθένα προσωπικά μέτοχο της θεραπείας, της καθόλου φύσης που αυτός επιτέλεσε. Έτσι είπαμε, θεράπευσε την σύνολη ανθρώπινη φύση, αλλά και τον κάθε ένα προσωπικά τον καθιστά ο Χριστός μας μέτοχο αυτής της θεραπείας. Βλέπουμε το μεγάλο ενδιαφέρον, την άπειρη αγάπη του Χριστού, που μας θεραπεύει έναν έναν, ασχολείται με τον κάθε ένα προσωπικά και θεραπεύει προσωπικά τον καθένα μας, καθένα που θα καταφύγει σε αυτό. Δείχνοντας προσοχή στις ιδιαίτερες αρρώστιες καθενός, παρέχοντας τη χάρη του σε κάθε πρόσωπο ανάλογα προς τις ίδιες ανάγκες του και στο μέτρο της επιθυμίας που εκδηλώνει να λάβει περίθαλψη και να δεχθεί τις φροντίδες του. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας γράφει λοιπόν «Μεσή της γαρεστή διού πάντα γέγονε τα παρά του Θεού δοθέντα ημίν αγαθά». Ο Χριστός μας έτσι είναι ο Μεσίτης που μεσιτεύει μεταξύ ημών των ανθρώπων και του Θεού. Και μας δίδονται όλα τα αγαθά του Θεού για του Χριστού. Μάλλον δε δίδονται αΐ, δίνονται πάντα. Ου γαράπαξ μεσιτεύσας και παραδούσα πάντα ημίν, υπερών εμεσίτευσεν απειλάγη, αλ αΐ μεσιτεύσει, ου λόγις της ή και δεήσεσιν, ως περιπρεσβευτέ ποιούσιν, αλλά πράγματι, τι δε το πράγμα, το συνάπτυνε αυτό και δι' αυτού των οικείων μεταδιδών εχαρίτων κατά την αξία νεκάστου και το της καθάρσεως μέτρων. Πώς μεσιτεύει? Όχι, λέει, όπως κάνουν οι πρεσβευτές, με λόγια, με παρακλήσεις, αλλά πράγματι, με αυτό το πράγμα. Και ποιο είναι το πράγμα? Τι κάνει ο Χριστός μας? Συνάπτει τον εαυτό του και δια του εαυτού του, ενώνει τον εαυτό του δηλαδή με τον άνθρωπο που καταφεύγει σε αυτόν και δια του εαυτού του μεταδίδει τις χάριτες, τα χαρίσματα του Θεού ανάλογα με την αξία του καθενός και κατά το μέτρο της κάθαρσης, κατά το μέτρο της μετανοίας και της πνευματικής εργασίας που κάνει ο καθένας τον εαυτό του, λαμβάνει και τα χαρίσματα από τον Ιατρό των ψυχών και των σωμάτων μας, τον Χριστό. Υπογραμμίζοντας την αληθινή αυτή ενέργεια του Χριστού Ιατρού, ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος γράφει «Και μην εγκύθεν ο Μέγας των καμνών τον Ιατρός πάρεστην, ο βαστάσαστας ασθενίας ημών
και το μόλοπι αυτού η ασάμενος ημάς κυριόμενος πάρεστη και νυν επιτηθείς τα σωτήρια φάρμακα. Έτσι είναι πολύ κοντά μας. Και τώρα ο Χριστός μας, ο οποίος επιθέτει τα σωτήρια φάρμακα και μας θεραπεύει. Και από την πλευρά του ο Άγιος Μάξιμος δείχνει ότι ο ουράνιος ιατρός δίνει στον καθένα το κατάλληλο φάρμακο, όπως και ο σωστός ιατρός. Δεν δίνει σε όλους το ίδιο φάρμακο, αλλά στον καθένα ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του το κατάλληλο φάρμακο. Μπορεί να έχουν την ίδια ασθένεια, δύο ή τρεις ασθενείς, αλλά δεν έχουν την ίδια ιδιοσυγκρασία. Και ο σωστός ιατρός θα επιλέξει το κατάλληλο φάρμακο για τον καθένα. Έτσι κάνει και ο Χριστός μας. Ούτε σώμα θεραπεύοντες ιατροί, εν και το αυτό πάσιν προσφέρουσιν φάρμακον, ούτε Θεός ψυχών ιατρεύω νοσήματα, ένα μόνον θεραπείας είδε τρόπον πάσες αρμόδιον. Όπως λέει και οι γιατροί, δεν δίνουν σε όλους το ίδιο φάρμακο, που θεραπεύουν τα σώματα των ανθρώπων, και ο Χριστός επίσης, γιατρεύοντας τα ψυχικά νοσήματα, δεν δίνει μόνο ένα φάρμακο, μία μόνο θεραπεία σε όλους, αλλά εκάστη ψυχή των πρόσφορων τρόπων από νήμας τας ιάσης εργάζεται. Αλλά σε κάθε ψυχή θεραπεύει, δίνει την κατάλληλη θεραπεία. Ευχαριστήσω με νουν θεραπευόμενοι, καν έχει βάσανον το γινόμενο. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν, λέει, τον Κύριο που μας θεραπεύει, ακόμα και αν αυτό έχει μια κάποια ταλαιπωρία. Έτσι, η θεραπεία έχει και κάποιο κόστος, κάποια ταλαιπωρία. Πρέπει να την υπομείνουμε την ταλαιπωρία της θεραπείας. Το γαρτέλος μακάριο, το τέλος της θεραπείας είναι μακάριο. Σκοπεύοντας και ελπίζοντας και προσβλέποντας το τέλος της θεραπείας, κάνουμε υπομονή στην ταλαιπωρία που υφιστάμεθα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Δεν είναι εύκολο και απλό να θεραπευτούμε πνευματικά, ψυχικά. Χρειάζεται κόπος, χρειάζεται πόνος, χρειάζεται υπομονή πολύ και προσβλέποντας το τέλος που είναι μακάριο, θα καταφέρουμε με τη χάρη του Χριστού μας να επιτύχουμε τη θεραπεία μας. Ο Χριστός λοιπόν θεωρείται ως ιατρός πρώτον της ανθρώπινης φύσης γενικά στο πλαίσιο της θεολογίας περί της λυτρώσεως της καθόλου ανθρωπότητος και δεύτερον είναι ιατρός για κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να λάβει από αυτόν τη θεραπεία των ειδικών του κακών ή αυτών των πλησίων του. Μας θεραπεύει δηλαδή και γενικά, θεραπεύει όλη την ανθρώπινη φύση και προσωπικά τον καθένα μας και τον καθένα για τον οποίο τον παρακαλούμε. Εφόσον βέβαια και εκείνος θα είναι δεκτικός της θεραπείας. Στην περίπτωση αυτή εορτάζεται, τιμάται ή επικαλείται από τα πρόσωπα ως ιατρός, ως προσωπικός ιατρός. Πολλά πατερικά και λειτουργικά μαρτυρούν τις παραπάνω θεωρήσεις, ότι ο Χριστός μας λοιπόν είναι ο ιατρός και της καθόλου ανθρωπίνης φύσεως, αλλά και του κάθε ανθρώπου προσωπικά. Εφόσον θέλει ο κάθε άνθρωπος και καταφεύγει σε αυτόν. Γενικά ο Χριστός αποκαλείται άριστος ιατρός, μέγιστος των ιατρών, λίαν έμπειρος ιατρός, ο εμπειρότατος πάντων των ιατρών, ιατρός αληθής, ο μόνος ιατρός, η κορυφή των ιατρών κλπ. Έτσι όλα αυτά είναι εκφράσεις από τους Αγίους Πατέρες και από τα λειτουργικά κείμενα που έχουμε στην Αγία μας Εκκλησία. Είναι ικανός ο Χριστός μας να θεραπεύει τα πάντα, τις νόσους τόσο της ψυχής όσο και του σώματος, στη βάση τους, δηλαδή στις βαθύτερες αιτίες τους και όχι μόνο στα συμπτώματά τους, όπως πολλές φορές κάνει η κλασική ιατρική των σωμάτων. Πολλές φορές
οι ιατροί δεν μπορούν να θεραπεύσουν τη ρίζα, την αιτία της ασθένειας και κάνουν τη λεγόμενη συμπτωματική θεραπεία, δηλαδή προσπαθούν να απαλύνουν τα συμπτώματα, γιατί δεν έχουμε φάρμακο για την ίδια την νόσο. Και προσπαθούμε απλώς να την απαλύνουμε, μειώνοντας τα συμπτώματα, να ρίξουμε τον πυρετό, να μειωθεί ο βήχας, η δύσπνοια κλπ. Αλλά δεν θεραπεύουμε στη ρίζα της την νόσο, γιατί δεν έχουμε το κατάλληλο φάρμακο ή τις κατάλληλες γνώσεις. Ο Χριστός μας όμως θεραπεύει στη ρίζα την κάθε ασθένεια, και την ψυχική και τη σωματική. Και όχι πρόσκαιρα, αλλά οριστικά. Καμία νόσος δεν αντιστέκεται στην θεραπευτική του, η οποία έχει απόλυτη αξία. Αντίθετα, όλες οι ανθρώπινες μέθοδοι θεραπευτικής έχουν πάντα αβέβαια, μερικά και πρόσκαιρα αποτελέσματα. Επιπλέον δε αποδεικνύεται ότι αδυνατούν να θεραπεύσουν τον όλο και πνευματικό άνθρωπο. Έτσι. Θεραπεύουν κάπως το σώμα και αυτό όχι πάντα και ούτε μόνιμα, ούτε οριστικά, ούτε καθ' ολοκληρία. Επίσης, κάθε άνθρωπος απελπισμένος από την ανθρώπινη ιατρική, όπου δεν βρήκε το ικανό φάρμακο που θα τον απαλλάξει από τα δεινά του, είναι δυνατόν να νιώθει βέβαιος ότι στο Χριστό θα βρει τη θεραπεία από κάθε νόσημα που τον προσβάλλει, ανεξάρτητα μάλιστα από τη φύση και τη βαρύτητά του, γιατί πάντα είναι δυνατά στον παντοδύναμο Χριστό και πάντα δυνατά το πιστεύονται και όλα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει στον Χριστό και έτσι με πίστη καταφεύγει στον Χριστό. Πιστεύει ακόμη στον Χριστό ότι θα βρει υγεία της οποίας η ποιότητα υπερβαίνει ασύγκριτα την ποιότητα της υγείας που δυνητικά θα αποκτούσε με τη χρήση των ανθρωπίνων μέσων. Έτσι μιλάμε για ποιότητα ζωής και ότι η ιατρική μας χαρίζει μια ποιότητα ζωής, αλλά ασύγκριτα υψηλότερη ποιότητα ζωής μας χαρίζει ο Χριστός μας και της δικής του θεραπείας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επιχειρεί έναν παραλληλισμό μεταξύ ανθρωπίνης και θείας ιατρικής, σχολιάζοντας το στίχο 4 του 6ου ψαλμού, όπου ο προφητάναξ Δαβίδ, ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ, επικαλείται τον Θεό ως ιατρό και λέει «Ίασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα». Θεράπευσε με, Κύριε, γιατί ταράχτηκαν τα οστά μου, τα κόκαλά μου και η ψυχή μου ταράχθηκε σφόδρα. Και το σώμα μου λοιπόν και η ψυχή μου είναι άρρωστη, ταραγμένη. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος. Ως περούν επί των ιατρών τρία ταύτα εστί, μάλλον δε τέσσερα ή και πέντε, όπως συμβαίνει λέει στους γιατρούς, ότι υπάρχουν τρία ή μάλλον τέσσερα ή πέντε, ο ιατρός, η τέχνη, ο κάμνων, το νόσημα, των φαρμάκων η δύναμη. Και παράταξης της γίνεται και μάχη. Τι υπάρχουν στα σχετικά με τους ιατρούς. Υπάρχει ο ιατρός, υπάρχει η τέχνη, η ιατρική τέχνη, υπάρχει ο ασθενής, ο κάμνων, αυτός που κοπιάζει, ο ασθενής, το νόσημα, η δύναμη των φαρμάκων και γίνεται μία μάχη, μία αντιπαράθεση μεταξύ του ιατρού, των μέσων που έχει, των φαρμάκων και της ασθένειας. Αν μεν γάρ μετά του ιατρού και της τέχνης και των φαρμάκων και η προαίρεση ή του κάμνοντος, εκράτησαν του νοσήματος. Για να λέει μαζί με τον γιατρό και την ιατρική τέχνη και τα φάρμακα, συμπλέει, συμπορεύεται και συνεργάζεται και η προαίρεση του ασθενούς, τότε κατάφεραν να νικήσουν το νόσημα. Αν δε αφή το μετεκείνον παρατάξαστε ο κάμνον προς την αρρωστίαν αυτόν εξάγει. Εάν όμως
αυτός που είναι άρρωστος δεν συνεργαστεί με τον γιατρό, δεν πάρει τη θεραπεία που θα του δώσει ο γιατρός, φυσικά δεν μπορεί να θεραπευτεί. Πολάκης επιμεγάρει των ιατρών και μετά του νοσήματος και μετά της τέχνης και μετά των φαρμάκων ο κάμνων ίσταται και ουδέν όνισε της φύσεως ασθενισάσεις και της τέχνης απορρισάσεις και της δυνάμεως δραπετευσάσεις εκ την ως επηρείας. Επειδέ του Θεού ούκαι ανή τούτο, αλλά εάν στείς μετά του γιατρού, πάντως δι θεραπευθεί είναι το έργο σου. Πολλές φορές όμως, λέει ο Άγιος Ανασώστομος, συμβαίνει το εξής. Να συνεργάζεται ο ασθενής με τον γιατρό, να παίρνει τα φάρμακά του κανονικά, έτσι, και ο γιατρός να είναι καλά εκπαιδευμένος και παρόλα αυτά να μην έχουμε θεραπεία. Γιατί δεν έχουμε ίσως ακόμα τις πλήρες γνώσεις που χρειάζονται για τη θεραπεία. Δεν υπάρχει η τέχνη, δηλαδή η ιατρική. Ή υπάρχει κάτι άλλο το οποίο επηρεάζει την όλη τη θεραπεία, θεραπευτική διαδικασία και δεν φτάνουμε στην τελική θεραπεία. Στον Θεό όμως δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά εάν λέει εσύ ο άρρωστος, ο ασθενής, σταθείς και συνεργαστείς με τον γιατρό, με τον Χριστό δηλαδή που είναι ο γιατρός, των ψυχών και των σωμάτων, δεν υπάρχει περίπτωση να μην θεραπευτείς. Ουγαρες την ανθρωπίνη τέχνη ή να απορρίσει, αλλά θεία δύναμης. Δεν είναι εδώ μια ανθρώπινη τέχνη, η οποία δεν βρίσκει πόρο, δεν βρίσκει πέρασμα δηλαδή, και δεν επιτυχάνει το σκοπό, το στόχο που είναι η θεραπεία, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με θεία δύναμη. Η κεφύσεων και νοσημάτων και πονηρίας και πάσης περιγενωμένη κακίας, η οποία θεία δύναμης είναι ανώτερη και κατανικά και τη φύση και τα νοσήματα και την όποια κακία. Διαδί τούτο και Δαβίδ ως περιατρό το Θεό προσήθεν αποδυρώμενος. Γι' αυτό και ο Δαβίδ προσέρχεται στον Θεό ως γιατρό και αποδύρεται έτσι και ελληνολογεί τον εαυτό του και παρακαλεί και εικαιτεύει τον Θεό με πόνο να τον θεραπεύσει. Με την ίδια σημασία ομιλεί και ο Άγιος Μακάριος. Ο Κύριος, έλεγε, δεικνύει στην ασθένεια των τότε γιατρών, πάντως ερείται μη την παραβολή ταύτην, γιατρέ θεράπευσον σε αυτόν, αντί του ουκ ημί εγώ ως εκείνη, ημίτε εαυτούς δυνάμενη θεραπεύει. Εγώ ημί ο αληθινός γιατρός, ο δυνάμενος θεραπεύει πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν ψυχής. Εγώ ημί το άμα μου πρόβατο, το άπαξ προσενεχθέν, και τους εμί προσερχομένους δυνάμενος θεραπεύσε. Η γαρ αληθινή ίαση της ψυχής από Κυρίου μόνο γίνεται. Έτσι, ο Κύριος, αποδεικνύοντας την ασθένεια των γιατρών, είχε πει, πάντως θα μου πείτε την παραβολή αυτή. Οι γιατροί θεράπευσαν σε αυτόν. Αλλά εγώ δεν είμαι όπως οι γιατροί που γνωρίζετε. Έτσι, ο Χριστός μας είναι ο μόνος αληθινός γιατρός, ο οποίος μπορεί να θεραπεύει κάθε νόσο και κάθε ασθένεια, ψυχής και σώματος. Εγώ είμαι το άμωμο πρόβατο, που μία φορά μόνο προσφέρθηκε θυσία και μπορεί πάντοτε να θεραπεύει αυτούς που προσέρχονται σε αυτόν. Ενώ πολλές φορές πάμε στους γιατρούς και δεν βρίσκουμε θεραπεία. Και πολλές φορές αυτοί οι γιατροί ούτε τον εαυτό τους δεν μπορούν να θεραπεύσουν. Ασθενούν και οι ίδιοι και η τέχνη τους δεν επαρκεί για να θεραπεύσουν τον εαυτό τους. Στον Χριστό μας όμως όποιος προσέρχεται θεραπεύεται. Γιατί η αληθινή θεραπεία της ψυχής γίνεται μόνο από τον Κύριο. Ο Χριστός ως ιατρός έσπλαχνος και συμπαθής θέλει να προσφέρει τη φροντίδα και την περίθαλψή του σε όλους τους ανθρώπους, δίχως να αποκλεί κανένα από τη σωτηρία. Αναπτύσσει όλες τις προσπάθειές του
και δείχνει την μέγιστη υπομονή ως προς τους εδώ ομοίους του, οι οποίοι τον αρνούνται και τον προσβάλλουν με τους λόγους, τις σκέψεις και τις πράξεις τους. Πολλές φορές ο ασθενής συμπεριφέρεται άσχημα στον γιατρό. Ο γιατρός, εάν είναι έτσι συνετός άνθρωπος, όφρον, δεν θυμώνει με τις κακές εκδηλώσεις των ασθενών. Κάνει υπομονή, γιατί γνωρίζει ότι πολλές φορές παραφέρονται οι ασθενείς, γιατί υποφέρουν, βασανίζονται. Το ίδιο και σε τελειότατο βαθμό κάνει και ο Χριστός μας. Δηλαδή κάνει το παν για να μας θεραπεύσει, ενώ εμείς το συμπεριφερόμαστε πολλές φορές πάρα πολύ άσχημα. Τον αρνούμαστε, τον προσβάλλουμε με τα λόγια μας, τις σκέψεις μας και τις πράξεις μας. Όσοι έζησαν μέχρι τότε στην μανία και την αφροσύνη της αμαρτίας και νοσούν από πάθη, χωρίς να κοιτάξει πίσω, αυτός τους παρέχει τη συγχώρησή του και τους καλεί επί σωτηρίαν σοφρονούσα. Ο Χριστός μας δεν λογαριάζει την αφροσύνη μας και τις αμαρτίες μας, αλλά πάντα μας καλεί με άπειρη σπλαχνία στη θεραπεία. Μας συγχωρεί και μας καλεί στην σοφρονούσα σωτηρία. Μας καλεί να μετανοήσουμε έτσι ώστε να θεραπευτεί η ψυχή μας και μετά, εάν είναι για το συμφέρον μας, θεραπεύει και το σώμα. Αυτό βλέπουμε στις διάφορες θεραπείες που κάνει ο Χριστός μας. Πριν θεραπεύσει σωματικά, ρωτάει, θέλεις να γίνεις υγιής. Ρωτάει για να δει αν όντως θέλει ο άνθρωπος να γίνει καλά. Και μετά τον ρωτάει συνήθως, πιστεύεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά. Πιστεύεις ότι είμαι ο Υιός του Θεού. Γιατί πρωτίστως ο Χριστός μας δεν θέλει τη θεραπεία του σώματος, το οποίο κάποια στιγμή θα χωριστεί από την ψυχή και θα διαλυθεί, αλλά θέλει πρωτίστως τη θεραπεία της ψυχής, η οποία δεν θα διαλυθεί με το βιολογικό θάνατο, θα συνεχίζει να υπάρχει ο άνθρωπος και κατά την Ανάσταση των σωμάτων η ψυχή αυτή θα προσλάβει πάλι το σώμα ανακαινισμένο και αθάνατο και ο άνθρωπος πλέον, εάν είχε ζήσει σωστά σε αυτήν εδώ την πρόσκαιρη ζωή, θα ζήσει εν μακαριότητα και στην αιωνιότητα. Γι' αυτό έχει σημασία πρωτίστως να θεραπευτεί η ψυχή, γιατί από την ψυχή και τη θεραπεία της εξαρτάται η αιώνια μακαριότητα για τον κάθε άνθρωπο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί συναφώς. Δια τούτο ο Θεός τας τιμωρίας και απειλάς επάγει πολλάκης, ούχ ως εαυτόν εκδικών, αλ ημάς έρκον προς αυτόν. Ο Χριστός μας κάνει το παν για να μας σώσει. Γι' αυτό λέει ο Χρυσόστομος, προσάγει και τις απειλές και μας παρουσιάζει και τις τιμωρίες. Μας μιλάει για την αιώνια κόλαση. Μας λέγει ότι οι μεν δίκαιοι θα πορευθούν κατά την κρίση που θα γίνει μετά την δεύτερη παρουσία του Κυρίου. Θα πορευθούν η ζωή αιώνιων, οι δε αμαρτωλοί και αμετανόητοι, η κόλαση αιώνιων. Γιατί μας παρουσιάζει τις τιμωρίες και γιατί μας προσάγει τις απειλές, για να μην πέσουμε στις τιμωρίες, για να θεραπευτούμε. Όχι για να μας φανερωθεί ως ένας εκδικητικός Θεός, αλλά ως ένας Θεός που μας αγαπάει και ο οποίος θέλει να μας έλξει κοντά Του και όπως ο πατέρας όταν θέλει να βοηθήσει το παιδί του και το συμβουλεύει, αλλά αν δει ότι δεν δέχεται συμβουλές, δεν ακούει τις συμβουλές, μετά δίνει και απειλές και του παρουσιάζει και τις τιμωρίες και τις οδυνηρές συνέπειες από την παρακοή, στην οποία ενδεχομένως θα εμείνει το κακοπροαίρετο παιδί. Και ο Χριστός μας λοιπόν γι' αυτό μας παρουσιάζει τις τιμωρίες και τις απειλές, όχι
εκδικώντας, εκδικούμενος εμάς, αλλά έλκοντα εμάς, προσπαθώντας να μας ελκύσει στον προς Αυτόν. Και γάρ και ιατρός, επίτες των παραπεόντων ύβρεσιν, ουκαλγή, μεν, ουδέ δάκνεται. Όμως δε πάντα πράττει και πραγματεύεται, υπέρ του παύσε τι αυτά ασχημονούντα εκείνους, ουε αυτού σκοπών, αλλά την εκείνον ωφέλεια. Καν επιδείξονται μικρόν τη σοφροσύνης και νύψεως, χαίρεται και εφραίνεται. Και πολλώς φοδρότερον τα φάρμακα επιτίθηση. Διότι λέγει και ο ιατρός, δεν πονά όταν βρίζεται από αυτούς που είναι ασθενείς και παραπέουν, ούτε δαγκώνεται, έτσι, αλλά κάνει τα πάντα έτσι ώστε να τους κάνει να παύσουν, να ασχημονούν και δεν σκέφτεται τον εαυτό του και το συμφέρον του, έτσι και την άνεσή του και το βόλεμά του, αλλά την ωφέλεια εκείνων. Και αν οι ασθενείς επιδείξουν ένα μικρό έστω σημείο σοφροσύνης και νύψεως, χαίρει ο γιατρός και φρένεται και με μεγαλύτερη έτσι σφοδρότητα, ένταση και προθυμία επιθέτει τα φάρμακα. Ουχ υπέρ των προτέρων αυτούς αμυνόμενος, αλλά την ωφέλεια ταύτην αυξήσε θέλων και προς την καθαράν υγείαν επαναγαγήν. Και γιατί το κάνει αυτό, όχι θέλοντας να τους εκδικηθεί, αλλά για να τους δώσει την ωφέλεια αυξημένη και να τους οδηγήσει στην καθαρά, στην πλήρη υγεία. Ούτω και ο Θεός, όταν εις την εσχάτην μανίαν εκπέσομεν, ουκ αμυνόμενος υπέρ των προτέρων, αλλά απαλλάξε της νόσου βουλόμενος, άπαντα και λέγει και πει. Έτσι λέει και ο Θεός, όταν μας δει να πέσουμε στην εσχάτη τρέλα και να τα βάζουμε με τον γιατρό μας, με τον Χριστό μας, και τότε λέει δεν μας εκδικείται, αλλά κάνει τα πάντα και λέγει και πράττει, έτσι ώστε να μας απαλλάξει από την νόσο, θέλοντας να μας απαλλάξει από την νόσο. Αυτή είναι η άπειρη αγάπη του Χριστού μας, που είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Και έτσι με τη χάρη της ολοκληρώσαμε αυτό το κεφάλαιο, που αφορά στις προϋποθέσεις της θεραπείας της ψυχής και του όλου ανθρώπου, και μάλιστα στην πρώτη και κύρια προϋπόθεση, που δεν είναι άλλη παρά το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.